Κυρία Μανολάκου, καλησπέρα σας. Γεια σας κύριε Μπαρδούνια. Την καλησπέρα μου και όσους μας ακούνε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, ο Πειραιάς το τελευταίο διάστημα είναι στην επικαιρότητα, κυρία Μανολάκου. Κάτι το περιστατικό στο Πέραμα, κάτι στην Κόσκο, ο θάνατος του εργάτη. Έχουμε θεματάκια προς συζήτηση. Να ξεκινήσουμε λιγάκι με το περιστατικό στο Πέραμα, διότι φοβάμαι πάρα πολύ ότι αν δεν κινηθεί σωστά η κυβέρνηση, ίσως υπάρξει μια βεντέτα ανάμεσα σε μια ομάδα σε ορισμένους της αστυνομίας και σε ορισμένους πολίτες. Δεν λέω όλους, αλλά ορισμένους. Δεν είναι το θέμα της βεντέτας. Είναι ότι εκδηλώνεται πολύ συχνά αστυνομική βία και αυθαιρεσία. Και το είδαμε και στο Πέραμα. Το είδαμε και με τον δικηγόρο που είναι και μέλος του ΚΚΕ στα Εξάρχεια. Το είδαμε και με την Τζαμαρία που έσπαγε ενός φωτοτυπικού μαγαζιού άντρα στον ΜΑΤ και όχι διαδηλωτής. Το είδαμε και με τη βουλευτίνα του Μέρα 25. Ναι, την κυρία Πατζίδη, ναι. Ναι, άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μία πυκνότητα που είναι επικίνδυνη και ανησυχητική και θέλει επαγρύπνηση. Βεβαίως η αντιλαϊκή πολιτική πηγαίνει αγκαλιά με την κρατική βία. Mm-hmm. Όμως και στοχεύει στη ζωή και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Είναι αυτά που καταπατιούνται και θέλουν ουσιαστικά να φοβήσουν, να τρομοκρατήσουν, σιγή νεκροταφείο, όμως αυτό δεν θα περάσει. Και δεν θα περάσει γιατί ήδη και οι εξελίξεις αλλά και τα συνδικάτα και το συνδικαλιστικό κίνημα βγαίνει μπροστά και δεν είναι τυχαίο ότι στις 4 του Νοέμβρη εκατοντάδες σωματεία, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες κηρύσουν πανεργατικά συλλαλητήρια και βεβαίως και στον Πειραιά. Εντάξει, να δούμε ποια θα είναι η συμμετοχή βέβαια. Διεκδικώντας και δικαιώματα όλα και εναντιώνοντας σε αυτή την πολιτική ουσιαστικά. Μάλιστα. Βέβαια όλη αυτή η πολιτική έχει να κάνει σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη σε πρώτη φάση, η οποία καθημερινότητα έχει να κάνει και με αυτές τις δύο καυτές πατάτες που λέω εγώ στην εκπομπή, η διαχείριση πανδημίας, ακρίβεια. Και τα δύο είναι σχετικά, γιατί να πάρω το θέμα του κορονοϊού. Μάλιστα. Στο θέμα του κορονοϊού τι έχουμε από εκ μέρους της κυβέρνησης? Την ατομική ευθύνη, τίποτα άλλο. Η ΜΕΘ και τα νοσοκομεία συρρυκνώνονται. Έχουμε μπροστά που έχουν αναγγείλει τον νέο ΕΣΥ. Όμως αν μου επιτρέπετε για τη συζήτηση, για να κάνουμε συζήτηση. Ατομική ευθύνη υπάρχει, δηλαδή σου λέει η κυβέρνηση εγώ σας τα δίνω όλα. Τώρα είναι κάποιοι που δεν θέλουν να κάνουν εμβόλιο. Είναι ατομική ευθύνη. Για να σας έρθω τώρα στην ευθύνη της κυβέρνησης. Όταν ο άλλος παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί δεν έχει τα οικονομικά για να πάρει τα ταξί, να κινήσει το αυτοκίνητό του. Γιατί η ακρίβεια ξεκινάει από την ενέργεια. Μέσα στο τρένο, το λεωφορείο, το μετρό, σαν τις σαρδέλες είναι. Ποια προστασία υπάρχει? Είναι και η ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη να φοράει τη μάσκα του. Αλλά αρκεί? Δεν αρκεί. Και αν αρρωστήσει, πρέπει να νοσηλευτεί. Εδώ τις ΜΕΘ τις συρρυκνώνουν, τις κλείνουν. Κλείνουν ολόκληρες κλινικές. Και τι λένε στον κόσμο? Τους πρόχνουν να πάει στον ιδιώτη. Η πρωτοβάθμια υγεία, τα κέντρα υγείας, μειώνεται το προσωπικό. Εδώ χρειαζόμασταν πριν από την πανδημία προσωπικό. Ήδη και με τον τρόπο για τους μη εμβολιασμένους ουσιαστικά να τους απολύει και όχι να προσπαθεί να τους πείσει και να εφαρμόζει καθημερινούς ελέγχους προκειμένου να υπάρχουν και αυτοί, τους μειώνει. Και τα κενά, πώς απαντάει στα κενά? Με τη συρρήκνωση. Άρα εδώ υπάρχει κυβερνητική πολιτική. Κυβερνητική ότι τις λαϊκές ανάγκες τις ποδοπατάμε. Ναι, αλλά απ' την άλλη λέει η κυβέρνηση ότι εγώ δεν μπορώ να έχω έναν ο οποίος αρνείται να εμβολιαστεί στην πρώτη γραμμή και να έρχεται σε επαφή κάθε μέρα με κόσμο. Θα τον πάω πίσω.
Είναι προσωπική ευθύνη μετά, λέει, αφού δεν θέλει να εμβολιαστεί. Ναι, ακούστε, το πρόγραμμα του εμβολιασμού το έχει υπονομεύσει στην κυριολεξία. Θα μπορούσε να έχει ένα οργανωμένο πρόγραμμα και την κάθε περίπτωση, την κάθε ομάδα, αν θέλετε, να αναπτύσσει τα επιχειρήματα για να πείσει αυτούς τους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τα επιτεύγματα της επιστήμης και της προστασίας. Όμως δεν το κάνει, ή να συνοδεύεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα με έλεγχο και με εμβολιασμού, για να βλέπει και να πείθει ότι δεν κινδυνεύουν πιο πολύ από τον κορονοϊό παρά από το εμβόλιο, αυτό που διαδίδουν με σκοταδιστικές θεωρίες, και δυστυχώς είναι ψωμοτήρι για την κυβέρνηση. Μάλιστα. Άρα και λέω στα μέσα μαζικής μεταφοράς τεράστιες οι ευθύνες, ή στα σχολεία. Εδώ συμπυκνώνει, επειδή υπάρχουν τόσα κενά, συμπυκνώνει τον αριθμό των τάξεων, και αντί για 15 αμελή ή για 18 αμελή βάζει 25 και 28 παιδιά. Είναι αυτή η πολιτική προστασίας, η πρόληψης? Ωραία. Τι θα μπορούσε να γίνει? Για να δούμε. Εντάξει, γιατί κριτική κάνουμε εύκολα, έτσι δεν είναι? Να δούμε στην πράξη τι θα μπορούσε να γίνει. Τι θα μπορούσε να κάνει? Ακριβώς αυτά που ζητάνε οι γιατροί και οι νοσηλευτές συνολικά, με την απεργία που κάνανε πριν μέρες. Δηλαδή προσλήψεις. Έκανε 7.000 προσλήψεις, παραπάνω δεν χρειάζονται. Μα 30.000 χρειαζόντουσαν πριν, και δεν είναι δικά μας στοιχεία, δικά τους στοιχεία ήτανε. Μονιμοποίηση συμβασιούχων, να σταματήσει τις αναγκαστικές μετακινήσεις, ενίσχυση των νοσοκομείων και των ΜΕΘ με μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, επίταξη του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα αυτή τη στιγμή, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δεν υπάρχουν ΜΕΘ και οι ασθενείς διασωληνώνονται σε κοινούς θαλάμους. Αποφασιστική ενίσχυση των κέντρων υγείας. Εδώ έχουν βγει σωματεία των εργαζομένων στα διάφορα νοσοκομεία, από το νοσοκομείο των Μουλάων μέχρι το Αττικό. Απλώς σας λέω, γιατί καταθέτουμε και ερωτήσεις και πιέζουμε και κοινοβουλευτικά για κάθε περιοχή, και ζητάνε ακριβώς αυτά. Μάλιστα. Εδώ υπάρχει, η κατάσταση είναι δραματική από την αναζωπήρωση της πανδημίας. Άρα εμείς λέμε τα μέτρα που ζητάνε ακριβώς οι υγειονομικοί που το ζουν το πρόβλημα. Δεν ζητάμε επανάσταση. Προστασία της δημόσιας υγείας. Μάλιστα. Και θεωρείτε ότι αυτά δεν τα κάνει? Βέβαια η κυβέρνηση λέει ότι κάνει ό,τι μπορεί, και αδίκως την κατηγορείται ότι θέλει να υποβαθμίσει την δημόσια υγεία και να τα δώσει ιδιώτες. Διότι σου λέει, εγώ υποστηρίζω και στηρίζω το δημόσιο σύστημα. Το να λειτουργεί δίπλα, παράλληλα και επικουρικά ένα ιδιωτικό δεν είναι κακό. Αυτό που κάνει η κυβέρνηση όταν κλείνει μονάδες και αναθέτει και κάνει συμπράξεις με ιδιώτες, πληρώνει πιο ακριβά τις δαπάνες για την υγεία. Αυτές μεταβιβάζονται και στον προϋπολογισμό και στα δημόσια και στα ασφαλιστικά ταμεία. Ποιους ενισχύει μέσα από αυτή τη διαδικασία? Ενισχύει τους ιδιώτες επιχειρηματίες, τους εμπόρους του πόνου. Ποιος την πληρώνει? Ο λαός. Και όταν δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ο απλός κόσμος, γιατί δεν φτάνουν ούτε οι μισθοί και η ακρίβεια χτυπάει ακόμα πιο πολύ, τότε όποιος έχει λεφτά μπορεί να φροντίσει την υγεία του, όποιος δεν έχει δεν μπορεί. Αυτή είναι η φιλοσοφία τους. Γιατί το κύριο και το βασικότερο είναι η επιχειρηματικότητα. Μάλιστα. Και αυτό το βλέπουμε σε βασικές ανάγκες του κόσμου, όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία, όπως είναι η πρόνοια και μια σειρά άλλα. Μάλιστα. Και την ίδια πολιτική την ακολουθεί παντού. Δηλαδή υποστηρίζει με νύχια και με δόντια τον επιχειρηματία. Και με το νεκρό στην Τέτια και με το νεκρό στην Κόσκο. Ένας άνθρωπος με το μεροκάματο του τρόμου δεν επέστρεψε στην οικογένειά του.
Γιατί είναι τσακισμένα τα εργασιακά δικαιώματα, η εντατικοποίηση στη δουλειά, η απουσία στοιχειωδών μέτρων ασφάλειας και δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τα μεγάλα λόγια για επενδύσεις και για μετατροπή του Πειραιά σε διεθνή κόμβο εμπορευμάτων. Εδώ τι έγινε. Καταρχήν διαδώσανε ψέματα, εντάξει, και γι' αυτό δεν αναδεικνύεται από τα αστικά μέσα και μπράβο σας που το θίξατε. Το κανάλι 1 στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του προσπαθεί πάντοτε να έχει μια αντικειμενική προσέγγιση. Η γερανογέφυρα τον έκοψε στα δύο. Ανατριχιάζει κανείς που το λέει, που να το έβλεπε. Και τα εργατικά ατυχήματα στην Κόσκο είναι πολλά. Απλώς τα βγάζουν στο δρόμο για να μην καταγράφονται. Και αν θέλετε υπάρχουν και τα επίσημα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί από το ΣΕΠΕ. Τους επιθεωρητές εργασίας. Και έχουν σταματήσει μέχρι το 17, 2014-2017. Από το 17 μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας δεν τους αφήνουν να δώσουν στοιχεία. Ξέρετε αυτά τα στοιχεία που έχει δώσει μέχρι το 17. Κάθε 4 μέρες υπάρχει ένας νεκρός από το 2014 μέχρι 2017. Αυτά είναι τα εργοδοτικά εγκλήματα. Αυτό είναι το μεροκάματο του τρόμου. Και στο συγκεκριμένο νεκρό στην Κόσκο, τι ψέματα διαδίδουνε. Και το έδωσε η εργοδοσία βέβαια, η ίδια η Κόσκο. Ότι κάτι ξέχασε και πήγε να το πάρει πίσω. Δηλαδή για να δείξει ότι ήταν εκτός ωραρίου. Όχι, ήταν στην αρχή της βάρδιας. Αλλά μέτρα ασφαλείας, υγιεινής και ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής δεν έχουν. Γιατί τα θεωρούν κόστος. Συν την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και όλα αυτά. Και βέβαια με αφορμή αυτό το εργοδοτικό έγκλημα βγήκανε οι εργαζόμενοι και μιλήσανε για την εντατικοποίηση που υπάρχει, για τα 12 ώρα χωρίς να τολμάνε να διαμαρτυρηθούν. Γιατί την επόμενη μέρα μπορεί να μην υπάρχει μεροκάματο. Μάλιστα. Τη στιγμή που η ίδια η Κόσκο τα κέρδη της ανηφορίζουν κάθε χρόνο, δεκάδες τα εκατομμύρια. Ωραία. Κυρία Μανολάκου, επειδή μένουν 3 λεπτά ακόμη, να πάμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας και να μου πείτε τι πιστεύει το κόμμα σας ότι πρέπει να γίνει για να αντιμετωπιστεί άμεσα. Κοιτάξτε. Γιατί ήδη έχει αρχίσει και αγγίζει όλους τους Έλληνες, ακόμα και τις επιχειρήσεις. Και θα είναι ακόμα πιο έντονο και το επόμενο διάστημα, κυρία Μπαρδούνια. Η ακρίβεια ακόμα θα ενταθεί και ο μισθός και αυτός ο χαμηλός θα εξανεμίζεται. Γιατί όταν αυξάνει η τιμή της ενέργειας, αυξάνονται τα πάντα. Σωστά. Γιατί αυξάνεται η τιμή της ενέργειας, γιατί η επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων και των σημερινών και των χθεσινών λένε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δηλαδή ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά. Όταν στη χώρα μας έχουμε πηγές ενέργειας για να έχουμε χαμηλή τιμή και για την παραγωγική διαδικασία και για τα νοικοκυριά. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, εδώ και τώρα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δύο φορές κατέθεσε μία τροπολογία τώρα τον τελευταίο μήνα που τι ζητούσαμε. Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος και ο ΦΠΑ στην ενέργεια για να πέσει η τιμή. Είναι μια πρώτη ανακούφιση, όχι όμως η λύση. Εντάξει. Για μας τι λέμε. Λέμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε και τα υδροηλεκτρικά, αλλά και τα λιγνητικά πεδία που έχουμε δύο τα μεγαλύτερα, με φίλτρα πάρα πολύ ενισχυμένα ώστε να μην παράγεις διοξίδιο του άνθρακα. Δεν τον θέλουν και δεν τον προωθούν γιατί ειδικά τα γερμανικά μονοπόλια στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά θέλουν να πουλάνε τη δική τους παραγωγή και να δίνουν διέξοδο στα συσσωρευμένα κεφάλαια που έχουν. Αυτό δεν συμφέρει ούτε τη χώρα ούτε το λαό. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Διαμάντου Μανολάκου, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός είναι αμήλικτος, ξέρετε, και πρέπει να πάω στο Δελτίο Ειδήσεων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση
Και να σας πω ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρούμε τη δυνατότητα να έρθει και εδώ στο στούντιο, να έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ψυχραιμία, προπαντός όπως λέει ο τίτλος, να αντιμετωπίσουμε αλλά και να διεκδικήσουμε. Να είστε καλά. Οι αγώνες φέρνουν αποτελέσματα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό Γεια βράδυ. Σας. Γεια σας.